Η χώρα δεν μπορεί να ζει με επιδόματα και με λιμοσίνες. Mm-hmm. Δεν μπορεί 11 μήνες να αδειάζει τσέπη σου, να μην μπορείς να βγεις πέρα, να μην μπορείς να διασφαλίσεις τα αυτονόητα. Περιμένεις ένα πολιτικό, τον οποιοδήποτε πολιτικάντη, προς το τέλος, κυρίως όταν πλησιάζουν εκλογές, να έρθει να σου δώσει ένα, ενώ σου έχει πάρει 10. Δεν γίνεται να προχωρήσει η ζωή έτσι. Δεν αφορά αυτό τους πολλούς, δεν αφορά τους νέους ανθρώπους. Προσπαθεί να αντιθεί Άγιος Βασίλης. Μπας και κοροϊδέψει κανέναν, τον ξαναγελάσει για να του πάρει την ψήφο. Ότι όποιος δουλεύει και παράγει σήμερα δεν είναι κορόιδο που τον απομυζούν για να δημιουργούν μια κοινωνία εξαρτημένη από επιδόματα. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά αναποτελεσματικό, είναι και βαθιά ανήθικο.